Καλώς ορίσουμε στο politischios.gr τον Αντώνη Τσουρή. Καλησπέρα. Υποψήφιο με την δημοτική παράταξη Χίος Μπροστά, της οποίας ηγείται ο Γιάννης Καραβασίλης. Σωστά. Σωστά. Αντώνη μου, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται για πρώτη φορά με την αυτοδιοίκηση. Ναι, είναι η πρώτη φορά. Ξεκίνησα την ενασχόλησή μου, θα έλεγα, με τα κοινά. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνω σε αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του κυρίου Καραβασίλη έτσι με ενέπνευσε έτσι ώστε να μπω σε αυτό το κομμάτι πάνω στην τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο το θεωρώ κάτι πολύ αξιόλογο από την πλευρά της ομάδας του κυρίου Καραβασίλη. Γι' αυτό έτσι και εγώ μπήκα σε αυτό το κομμάτι. Τον αυτοδιοικητικό στίβο. Αυτό ακριβώς. Επομένως, το ναι που είπες στο Γιάννη Καραβασίλη είναι γιατί αφενός, όπως προείπες, έχεις έναν σεβασμό και ένα θαυμασμό προς το πρόσωπό του. Παράλληλα όμως, τι ήταν εκείνο που σε έκανε να πεις το ναι σε αυτές τις εκλογές και να κατέβεις? Κοίταξε να δεις, έχω βαρεθεί να ακούω γενικά τον κόσμο του νησιού κάθε χρόνο να λέει ότι κάθε πέρσι και χειρότερα και καλύτερα. Ναι. Και γενικά, λόγω του ότι μιλάω με πολύ κόσμο σε άλλα μέρη της Ελλάδας, ακούω οι άνθρωποι να έρχεται η σεζόν η καλοκαιρινή και όλοι να είναι σε κατάσταση να ετοιμαστούν για τη δουλειά που έρχεται. Ενώ εμείς καθόμαστε και κλαίμε. Γι' αυτό που δεν έρχεται. Γι' αυτό που δεν έρχεται. Και ξέρεις τι, με το να κάθεσαι και απλά να κριτικάρεις το τι συμβαίνει, δεν βοηθάς. Πρέπει να πάρεις ουσιαστικά θέση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό και εγώ άφησα την πολυθρόνα την καρέκλα, αν και δεν έχω ελεύθερο χρόνο. Και είπα να ασχοληθώ ουσιαστικά με το κομμάτι αυτό, δηλαδή με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτός ο δημοτικός συνδυασμός του Χίος Μπροστά είναι ένας συνδυασμός ο οποίος απαρτίζεται από ανθρώπους που είναι άνθρωποι της αγοράς. Σωστά. Άνθρωποι της κοινωνίας. Η ανταπόκριση που έχετε από τον κόσμο, τον ίδιο, από τον κόσμο τον οποίο προέρχεστε, δηλαδή της αγοράς και της κοινωνίας, ποια είναι? Κοίταξε να δεις, έχει κουραστεί ο κόσμος να βλέπει τον πολιτικό σαν επάγγελμα. Καταλαβες. Θέλει ανθρώπους πιο αγνούς. Έτσι έχω λάβει δηλαδή από την συναναστροφή μου με τον κόσμο. Έχει βαρεθεί τον άνθρωπο που είναι πλέον το επάγγελμά του σαν πολιτικός. Θέλει πιο άγνους ανθρώπους, οι οποίοι να είναι μέσα στο κομμάτι της αγοράς, να ζουν την καθημερινότητα και την έννοια του κάθε επαγγελματία πάνω στο νησί. Γι' αυτό και εγώ μπήκα μέσα στην διαδικασία έτσι να έρθω πιο κοντά στον κόσμο αυτό, να μπορέσω να εκφράσω τα ερωτηματικά τους, τις έννοιες τους, το πώς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Έχετε όλοι τις ίδιες έννοιες. Αυτό ακριβώς. Δεν έχουμε την δουλειά που θα θέλαμε να έχουμε. Και δυστυχώς το κακό είναι ότι και νέοι άνθρωποι τους βλέπεις και θέλουν να φύγουν από το Χίο. Δεν κρατάει το νησί τον κόσμο του και είναι άσχημο αυτό. Τι κατά τη γνώμη σου θα πρέπει ο Γιάννης Καραβασίλης να είναι ο επόμενος δήμαρχος του νησιού? Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αγνός στο κομμάτι της πολιτικής. Έχει φρέσκες ιδέες, έχει όρεξη, έχει όραμα. Έχει μια πολύ δυνατή ομάδα που απαρτίζεται από πολύ αξιόλογα άτομα. Και επίσης θα δανειστώ μια έκφραση που μου άρεσε πάρα πολύ από τον κύριο Καλέργη. Δεν έχει ναι μεν αλλά ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά με ενέπνευσε να ασχοληθώ με το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είπες ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αγνός, ο οποίος δεν έχει καμία ενασχόληση με την αυτοδιοίκηση στο παρελθόν. Να σου θυμίσω ότι και ο Μανώλης Βουρνός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πριν εμπλακεί και πριν βγει δήμαρχος, είχαμε ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση απέναντί του. Ωστόσο, είδαμε ότι τώρα, μερικές μέρες πριν, εν πάση περιπτώσει, ολοκληρωθεί η θητεία του, ο κόσμος άλλος είναι δυσαρεστημένος, άλλος όχι. Επομένως, τι είναι αυτό που μπορεί να διαφοροποιήσει τον Γιάννη Καραβασίλη από τον Μανώλη Βουρνού? Αυτή τη στιγμή που προέρχονται, είναι και οι δύο άνθρωποι που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, που δεν έχουν ξανασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση στο παρελθόν.
Θεωρώ ότι η ομάδα που έχουμε φτιάξει είναι από διάφορα κομμάτια της κοινωνίας. Δηλαδή έχουμε φτιάξει ένα παζλ ανθρώπων από διάφορα κοινωνικά στρώματα ή επαγγελματικά, επαγγελματικές κατευθύνσεις που έχει ο καθένας. Και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο σωστή εικόνα σε καθημερινά μας προβλήματα. Εκείνο που θα ήθελα είναι δηλαδή να μπούμε κοντά στον κόσμο και να ξεκινήσουμε ένα έργο το δυνατόν σύντομα και για θέματα που αφορούν απλά πράγματα, δηλαδή για την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, όπως να είναι περιποιημένος ο χώρος του κήπου, να υπάρχει σωστός φωτισμός, να υπάρχει μια περιποίηση γενικότερα της πόλης και όχι να περιμένουμε το τέλος κάποιας θητείας για να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Το οποίο το βλέπουν σε πολλά πράγματα και γίνεται αυτό. Και αυτό πραγματικά με στεναχωρεί. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, πού ήμασταν, υπήρχε κάτι, δεν ξέρω. Ναι. Ο Καλλικράτης σε αυτές τις εκλογές επιτάσσει συνεργασίες. Mm-hmm. Την απλή αναλογική κοινώς. Mm-hmm. Ο συνδυασμός σας, κυρία Καραβασίλης, πιστεύεις ότι θα μπορέσουν να αναπτύξουν συνεργασίες? Κοίταξε να δεις, είμαστε άνθρωποι της συνεργασίας και φαίνεται και από τον τρόπο που λειτουργούμε σαν ομάδα. Και θεωρώ ότι επιβάλλεται να κάνουμε συνεργασίες με όλους τους ανθρώπους, γιατί και οι υπόλοιποι συνδυασμοί φαντάζομαι που έχουν κατέβει για την τοπική αυτοδιοίκηση, το κοινό τους μέλημα, το κοινό σκοπός όλων, είναι το καλό της Χίου. Οπότε, πάνω σε αυτό, αν κρατήσουμε μία ρότα, θεωρώ ότι όλοι πρέπει να βάλουμε τον καλό μας σε αυτό και να θέσουμε σαν εχθρό, δηλαδή, απέναντί μας, εχθρό, τα προβλήματα της Χίου και όχι το μεταξύ μας. Ναι. Σαν επαγγελματίας του ιδιωτικού τομέα και υποθετικά μιλώντας ότι εκλέγεσαι Δημοτικός Σύμβουλος και είσαι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, η πρώτη σου εισήγηση στο Δήμαρχο για να αλλάξει, ας πούμε, αυτό το πρώτο πράγμα που θα ζητούσες? Την καθημερινότητά μας, από απλά πράγματα, να ξεκινήσουμε με πράγματα χειροπιαστά, έτσι, και μετά σε δεύτερο επίπεδο να μπούμε σε κομμάτια που πρέπει να αναβαθμίσουν το νησί μας, την ποιότητα δηλαδή και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, αν θέλουμε να πούμε για τουρισμό, ας το πούμε. Θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τις υποδομές που υπάρχουν στο νησί. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε επιτέλους να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σε αεροδρόμιο, σε λιμάνι, να αναβαθμιστεί ο χώρος της μαρίνας και γενικά να μπούμε σε μια διαδικασία να μπορούμε να φιλοξενήσουμε κόσμο σωστά. Mm-hmm. Ούτως ώστε να υπάρχει μια διαφήμιση από ανθρώπους που έχουν επισκεφθεί εδώ το νησί μας από στόμα σε στόμα. Είναι δύσκολο. Όλο αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν γίνεται εύκολα. Αλλά θεωρώ και η καθημερινότητα μας πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή από απλά πράγματα που κάνουν το χιώτη πολίτη να κυκλοφορεί στον τόπο του, να νιώθει μια ασφάλεια και μια καθημερινότητα που του αρμόζει για το 2019 που είμαστε. Mm-hmm. Αυτό. Εξυγχρονισμός δηλαδή. Πρέπει επιτέλους. Θέλω να μας πεις κλείνοντας, όταν ο κόσμος βρεθεί σε μερικές ημέρες μπροστά από την κάλπη, γιατί να ψηφίσει το Γιάννη Καραβασίλη? Γιατί ο Γιάννης ο Καραβασίλης έχει τη διάθεση, έχει το όραμα και έχει την ομάδα που μπορεί να πάει τυχείο μπροστά. Όπως είναι και το όνομα. Γιατί μας αξίζει να πάει τυχείος μπροστά. Θεωρώ ότι υπάρχει καλό δυναμικό στο νησί μας, απλά κάπου χάνεται η ουσία των πραγμάτων. Όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να πάμε τυχείο μπροστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ.